Να ασκηθούν πιέσεις προκειμένου να καταργηθεί ο νέος νόμος για τις προσωρινές διανομές, αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο διοικητήριο παρουσία εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, των Δήμων και Υπηρεσιακών Παραγόντων. Οι τοπικοί άρχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για το μέλλον των επικιστικών εκτάσεων, ενώ όπως τονίστηκε, η δημοπράτηση των αγροκτημάτων αυτών που προβλέπεται θα σημάνει τον αφανισμό των μικροκαλλιεργητών αλλά και των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Σύμφωνα με το 4061 το νόμο, προβλέπεται τώρα δημοπράτηση αυτών των εκτάσεων. Ο αντιπεριφερειάρχης μας διαβεβαίωσε ότι η ζώνη των 500 θα μείνει στη διαχείριση της τοπικής κοινωνίας, δεν θα την χειριστούν ξανά οι εκτίμονες. Για δε τις επικιστικές εκτάσεις, υπάρχει πρόβλεψη του νόμου 4061 για δημοπράτηση. Εκεί λοιπόν ζητήσαμε από τον αντιπεριφερειάρχη να διατρανώσουμε τη βούλησή μας στο Υπουργείο να γίνει ειδική τροποποίηση στο νόμο που να λέει το εξής απλό, ότι όσα κτήματα, όσα χωράφια βρίσκονται μέσα στη ζώνη των 500 και στις επικιστικές εκτάσεις ανήκουν στις τοπικές κοινωνίες, εξαιρούνται των πληστηριασμών, των δημοπρασιών και κατανέμονται στην τοπική κοινωνία και στους αγρότες με κριτήρια τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Με την αλλαγή που έχει γίνει από το 2009 δημιουργεί διάφορα προβλήματα στους, στους μικροκαλλιεργητές, ας πούμε, των περιοχών. Εσείς τι ζητάτε? Να κατεργηθεί αυτός ο νόμος. Να κατεργηθεί αυτός ο νόμος, το 4061, που δίνει το δικαίωμα και σε ανθρώπους που δεν είναι μικροκαλλιεργητές και σε εταιρείες ακόμα, να αποφεληθούν από αυτόν τον νόμο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό πρόβλημα γενικότερα. Εμείς ζητούμε την παντελή κατάργηση του νόμου, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να δίνουμε προσωρινές διανομές στους ακτήμονες, για να εξυπηρετήσουμε τους ακτήμονες και τους οικονομικά ασθενέστερους και να στηρίξουμε την επαρχία, να μην την αποδυναμώσουμε διώχνοντας τον κόσμο. Θέλουμε να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει δυνατότητα να γίνεται πληστηριασμός σε μεγάλες εκτάσεις, ούτως ώστε να έρθουν λίγοι και οικονομικά δυνατοί και να μετατρέψουμε ξανά την περιοχή μας σε περιοχή τσεκλικάδων και να αφήσουμε πάμπολους ακτήμονες χωρίς να έχουν τα τουρστοζήν. Η Δήμαρχη συνδράμουν σε αυτή την κατάσταση? Συνεννοούμε οπωσδήποτε, είδαμε ότι είναι σύμφωνοι όλοι, επομένως δεν υπάρχει, θα συνεργαστούν μάλιστα. Όσον αφορά τη ζώνη των 500, τη διαχείρισή της θα έχει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Στη ζώνη των 500 έχουμε τη δυνατότητα να τη διαχειριστούμε εμείς και είπαμε ότι οπωσδήποτε εμείς θα την διαθέσουμε μόνο με προσωρινές διανομές στους οικονομικά ασθενέστερους. Να σημειωθεί πως ήδη η Περιφερειακή Ενότητα με έγγραφό της προς το Υπουργείο έχει ζητήσει τροποποίηση του νόμου. Ήδη επί 9 μήνες τώρα περιμένουμε συνεχώς και μας υπόσχονται ότι θα προωθήσουν νομοσχέδιο, το οποίο όμως ακόμη δεν είδαμε να φτάνει στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Τώρα τελευταία φορά που κατεβήκαμε είπαν ότι οπωσδήποτε μόλις τελειώσουν οι εκκρεμότητες που υπήρχαν λόγω τέλους του έτους με προϋπολογισμούς, με τρόικα κλπ. Θα προωθηθεί άμεσα το νομοσχέδιο για να γίνει νόμος. Βάσει αυτού θα καταργηθεί η πενταετία που ήταν προϋπόθεση για να γίνονται οι προσωρινές διανομές και μας είπαν ότι για 3 χρόνια θα ισχύσει αυτό. Από τη σύσκεψη δεν έλειψαν και οι εντάσεις όταν έγινε γνωστό πως η ιδιώτη ζήτησε να του παραχωρηθεί έκταση στην περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Εγκριθεί η παραχώρηση αυτής της έκτασης στο Δήμο για τον Τροπικό Πάρκο, αυτομάτως μπήκε τέτοιος όρος μέσα στην σύμβαση που θα προγραμμεί, αυτομάτως φεύγει μέσα από την έκταση. Γιατί εσείς δεχτήκατε να γίνει δημοπράτηση αυτό? Γιατί το λέω νόμος. Ο νόμος. Ο 4061 αυτό πρόβλημα. Επομένως, όποτε θέλει ένας ιδιώτης. Βεβαίως. Σήμερα έτσι. Όποτε θέλει ένας, σήμερα έτσι. Από ό,τι φαίνεται έδειξε ένα ενδιαφέρον για την δική μας περιοχή. Τώρα που ακριβώς είναι δεν μας ενημέρωσε. Εκείνο που έχουμε εμείς ως πολιτική άποψη είναι ότι δεν πρέπει να γίνει καμία δημοπράτηση τέτοιων εκτάσεων επικιστικών και, αυτών που ανήκουν στη ζώνη των 500, γιατί διέπονται από τη λογική που σας είπα προηγουμένως. Το θέμα του ιδιώτη δεν είναι ξεπερασμένο, διότι ήδη ήρθε στο γραφείο μου και του ξεκαθάρισα ότι δεν προτιθέμεθα να δώσουμε μεγάλες εκτάσεις για καλλιέργεια. Προτιθέμεθα να δώσουμε μόνο εάν θέλει, γιατί ήρθε σαν επενδυτής.
να δώσουμε την έκταση που θέλει, τη γη που θέλει, για να λειτουργήσει σαν επενδυτής. Μάλιστα, το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε την αγανάκτηση του αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Εμείς σας φωνάζουμε εδώ πέρα γιατί θέλουμε να προωθήσουμε κάποια θέματα. Έρχεστε να μας κάνετε και τους αγγελείς τώρα. Δεν το είπα τόσο πολύ στον κύριο Κολαθά, όσο στον αντιδήμαρχο, στον αντιδήμαρχο που ήταν, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο υπερθεμάτιζε και ήθελε να δείξει ότι αγωνίζεται, συνηθίζεται αυτό από αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά, να θέλουν να δείξουν στον κόσμο ότι αγωνίζονται με πάθος για τα δικαιώματα των πολιτών. Μερικές φορές υπερβάλλουν στην προσπάθεια αυτή και χωρίς να το καταλάβουν θίγουν αδίκως, εντελώς αδίκως, και προσβάλλουν εντελώς αδίκως συναδέλφους τους. Όχι, ανταλλάξαμε απόψεις. Είναι δημοπράτης, αλλά δεν είναι.